Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη χρησιμότητα και τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες και στα Γιάννενα. Σήμερα στη Ζωσιμαία Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης διοργανώθηκε μία ακόμη ενημέρωση από επαγγελματίες ΜΕΕΣ. Καλημέρα σας, λέγομαι Χαλάτση Δέσποινα, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Μεώνιων Ανίνων και εκπροσωπούμε το Σύλλογο και όλα τα μέλη του σήμερα εδώ σε αυτή τη δράση μας. Να πούμε δύο λόγια και για τη συγκεκριμένη δράση αλλά και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται για την εβδομάδα. Ναι, ξεκινώντας πρώτα από το πλαίσιο, 1 με 7 Νοέμβρη κάθε χρόνο παγκόσμια, στην Ελλάδα 1 με 7 Νοέμβρη, στις υπόλοιπες χώρες 1 με 7 Αυγούστου, γιορτάζεται η εβδομάδα μητρικού θυλασμού. Είναι μια εβδομάδα δράσεων που έχουν ως σκοπό την προώθηση του μητρικού θυλασμού και την εδραίωσή τους, καταλαβαίνοντας έτσι και αντιλαμβανόμενοι πόσο σημαντικός είναι ο μητρικός θυλασμός. Ο φετινός τίτλος εβδομάδας μητρικού θυλασμού είναι «Μητρικός θυλασμός, κλειδί για την αηφόρο ανάπτυξη». Θέτοντας το Σεπτέμβριο του 2015-17 στόχους στα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, θέλουμε να δείξουμε πόσο ο μητρικός θυλασμός μπορεί να επηρεάσει και να βοηθήσει αυτούς τους 17 στόχους που έχουν σχέση με την πείνα, με τη φτώχεια, με την οικολογία, με την εργασία. Θυλάζοντας η μαμά, αν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο οι μητέρες θύλαζαν καλύτερα, κατά συνέπεια αποκλειστικά, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε 302 δισεκατομμύρια δολάρια στον παγκόσμιο ετήσιο προπολογισμό. Ανέξοδη τροφή, οικολογική τροφή, τροφή που αυξάνει το IQ, που δημιουργεί υγιής πολίτης. Ευημερία δηλαδή σε όλη την... Στη σημερινή πρωτοβουλία έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε με μέλουσες μανάδες. Τι είναι αυτό που αποκομίζετε εσείς περισσότερο και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε μέσα από τις απορίες τους και τις αγωνίες τους? Θέλαμε να κάνουμε ένα άνοιγμα προς την κοινωνία, να δηλώσουμε την παρουσία μας και ότι είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και να ενημερώσουμε. Καλέσαμε τις μαμάδες, τις μέλουσες μαμάδες ή τις θυλάζουσες μαμάδες να έρθουν εδώ να μας θέσουν τις απορίες τους, τις σκέψεις τους, να τους ενημερώσουμε, να δούμε τι νιώθουν αυτοί, ότι θα μπορούσαμε περισσότερο να τους προσφέρουμε και πώς η παρουσία μας θα βοηθούσε στο να μπορέσουν να θυλάσουν, όχι απλώς να επιθυμούν, γιατί η επιθυμία υπάρχει, αλλά τελικά η επιθυμία τους να γίνει πράξη. Κάτι που σας έκανε περισσότερο εντύπωση και θέλετε να το μεταφέρετε με την ευκαιρία αυτή, δηλαδή ένα μήνυμα προς τις μανάδες, τι να έχουν υπόψη τους, ίσως υπομονή και επιμονή στην προσπάθεια? Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Οι μαμάδες να ξέρουν ότι μπορούν να θυλάσουν. Μπορεί να είναι πολύ εύκολο για κάποιες μαμάδες ή πιο δύσκολο για κάποιες άλλες, αλλά αν έχουν την υποστήριξη που είναι σημαντική από το σύντροφο και από όλο το οικογενειακό περιβάλλον, από όλη την κοινωνία μας και επιμείνουν σε αυτό, το σίγουρο είναι ότι μπορούν να κάνουν το καλύτερο για το παιδί τους.